Αυτό το βράδυ θα είναι η συνέχεια περιδοξιών λογισμών. Θα ενδυνείτε ότι μέσα μαζί πρώτου Πάσχα είχαμε κάνει τρεις ομιλίες εξαιτίας ενός χωρίου του 90ου ψαλμού που λέγει «Πεστείτε εκλήτου σου Κυρία και μοιράστε εκ δεξιών σου». Και μας έδωσε η ευκαιρία εκεί να μιλήσουμε πολλά πράγματα που μπορούν να ξεγελάσουν τον άνθρωπο κατά κάποιον τρόπο. Διότι δεν είναι μόνο πτώσεις εκ τεγονίμων, είναι και πτώσεις εκ δεξιών. Και πτώσεις εκ δεξιών είναι αυτές οι οποίες δεν παίρνονται και δεν φτάνουν και μέχρι την εξομολόγηση τα αμαρτήματα αυτά τα οποία έχουν αφορμή εκ δεξιών τόσο. Πολλά μιλήθηκαν εκεί και πολλοί, μάλιστα όπως έγιναν πολλές συζητήσεις εκ των υστέρων και έφτασαν και μέχρι τα δικά μου τα αυτιά, ωφελήθηκαν. Πράγματι είχαν ξεγελαστεί. Πολλές γνώμες που είχαν οι πολλές, θέλω να πει κανείς, προσπάθειες που είχαν, ήταν λανθασμένες. Γι' αυτό πάντοτε οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται και θέλουν να σωθούν, φοβούνται τα τεχνάσματα του Σατανά, ο οποίος παρουσιάζεται ως άγγελος φωτός, φροντίζουν πάντοτε σε μια τους απόφαση, σε μια τους ενέργεια να έχουν και τη γνώμη ενός διακριτικού ανθρώπου, ενός χαριτωμένου ανθρώπου, που αυτός μπορεί να είναι και κληρικός, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και έξω του κλήρου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτό το χάρισμα της διακρίσεως και υπάρχουν επίσης άνθρωποι που φοβούνται τα τεχνάσματα του Σατανά και από ταπείνωση κινούμενοι ζητούν γνώμη. Κάνουν δηλαδή εκείνο που έφαναν και οι άνθρωποι του Πνεύματος που παρότι ασκήτευαν, έφευγαν από τους πολλούς και πήγαιναν στην έρημο πολλές φορές να βρούνε άνθρωπο να ακούσουν λόγων που από αυτών των διακριτικών λόγων όχι να εξομολογηθούν, εξομολόγηση είχαν, αλλά να ακούσουν κάτι τι παραπάνω, κάτι τι το διακριτικό. Πολλοί αν έχουν κλάψει εκ των υστέρων και αν αδιαφόρος αν ο εγωισμός δεν τους αφήνει, είναι να το ομολογήσουν, είναι διότι δεν ερώτησαν, έκαναν το λογισμό τους, δεν εξήτασαν το λογισμό τους αν είναι εκ του αγαθού ή αν είναι εκ του πονηρού. Δεν επρόσεξαν στα τεχνάσματα και στην εμπειρία του Σατανά. Αν ο άνθρωπος σκέφτεται ότι έχει να κάνει με έναν εχθρό, με πείρα 8.000 περίπου ετών, δεν θα τολμούσε τόσο εύκολα να παίρνει αποφάσεις. Θα εσκέπτε το κάθε τι και θα επρόσεχε το κάθε τι. Μέσα σε αυτά που είπαμε στις τρεις ομιλίες, ωραίες αυτές, πολλοί ευρύκανε πολλά τους λάθη, τα οποία φρόντισαν δια της μετανοίας και της εξομολογήσεων να τα ανασκευάσουν και να τα ταυτοποιήσουν. Στη συνέχεια, απόψε το βράδυ, μέσα στους δεξιούς αυτούς λογισμούς, έχω και μερικά άλλα να πω. Ένα που ξεγελά πολλές φορές τον άνθρωπο είναι όταν τάξει κάτι. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό το «έταξα» ή «έχω τάμα» ή «είχε τάμα» ή «πεσχέσει». Πολλοί δεν θέλουν να παραδεχτούν το τάμα. Εντούτοις όμως υπάρχει στη γραφή «έψασε και απόδοσε κυρίως ο Θεός». Μπορεί ο άνθρωπος να τάξει. Όχι ότι έχει ανάγκη ο Θεός από το τάμα, ούτε ότι έχει ανάγκη ο Άγιος από ένα τάμα, από μία υπόθεση. Όμως δια τους αδυνάτους έχει αφήσει και αυτό το λεγόμενο τάμα, να το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Και όταν ο άνθρωπος τάξει, είναι υποχρεωμένος να το πραγματοποιήσει. Πολλοί δυστυχώς τάζουν, λαμβάνουν αυτό που ζήτησαν, όμως δεν πραγματοποιούν το τάμα τους. Και υπάρχουν και ίσως και στο ακροατήριο αυτό, τέτοιοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τάξει από πολύ παλιά. Άλλοι έχουν τάξει στο μέτωπο. Άλλοι έχουν τάξει σε μια δύσκολη στιγμή. Άλλοι πάνω σε μια ασθένεια.
άλλοι για το παιδί της, άλλοι για την σύζυγο, για τον σύζυγο και ούτω καθεξής. Εδούτης όμως δεν πραγματοποίησαν εκ των υστέρων αυτό το οποίο είχαν υποσχεθεί. Είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να του λύσει όχι εξομολόγος, όχι δεσπότης, όχι πατριάρχης, όλα τα πετραχίλια του κόσμου να μαζευτούν, δεν πρόκειται να λύσει. Θα πραγματοποιηθεί αυτό. Είναι οι διάδεισες οι περιπτώσεις που τα χρήματα του Θεού θα το λύσουν. Θα έπρεπε να σκεφτεί πριν υποσχεθεί. Έρχεται τώρα ο δεξιός λογισμός και λέει εκ μέρους του Σατανά. Αλλά έχει ανάγκη τώρα ο Θεός, όπως προείπα από το τάμα το δικό σου. Το είπες εσύ απάνω στην αυτή. Κάστε τώρα να το γράψει ο Θεός αυτό. Αυτός είναι δεξιός λογισμός. Να σε πλανά, να σε ξεγελά, να σου κλέβει τον χρόνο και να σου κάνει πιο μπερδεμένο το θέμα σου. Θα πει κανείς, τι είπα να πει πιο μπερδεμένο το θέμα. Ας δώσω μια περίπτωση. Μια μητέρα που είχε άρρωστο το παιδί της, υπευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο που είναι στην Αχαΐα, που εορτάζει στις 8 μεθαύριο του Μαΐου, να γίνει τα πάντα. Να γίνει καλά το παιδί και να το πάρει στον ώμο της, να το πάει στον Άγιο. Βέβαια είναι 30 χιλιόμετρα, 40 από εκεί που είναι το χωριό του για να πάει το παιδί. Μικρό το παιδί. Το παιδί έγινε καλά. Αλλά μέχρι σήμερα όμως δεν το πήγε. Κάτω από διαφόρους λογισμούς. Και το παιδί σήμερα είναι 40 κιλά. Έχουν περάσει τόσα χρόνια ξεγελώντας τον Σατανά και με το σήμερα και με το αύριο. Το παιδί εμεγάλωσε. Έγινε τόσο που δεν μπορεί να το πάει σήμερα στον ώμο. Μπορεί να πάει 40 κιλά τώρα μία γυναίκα 40 χιλιόμετρα. Θα κάνει μια εβδομάδα να το πάει. Και δεν είναι θάμα. Το περιμένει να το πάει. Αλλά ο δεξιός λογισμός, το άλφα ο βήκα δεν ξέρω ποιος, ήταν αυτός που εξεγέρασε και μέχρι σήμερα δεν εξεγέρασε. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή ο άνθρωπος όταν πάει. Έστω κι αν είναι παράξενο το θάμα. Βλέπω εδώ πίσω μου έρχεται ένα καρδίκι, βλέπω ότι είναι λεφτάριο αυτό. Ο λεφτάριο λοιπόν μου υπενθυμίζει κάτι. Θα φαίνεται ίσως παράξενο, δηλαδή ότι έχει ανάγκη να του πάω το κερί σαν τον πόη ή να του πάω το λάδι που έταξα ή να του πάω ξέρω εγώ τι μια εικόνα κλπ. Δεν είναι αυτό ο λόγος. Και αποδεικνύεται από αυτό που μου υπενθυμίζει ο μικρός. Στην ορεινή Βρυτανία ήταν μια γιαγιά, 80 ετών περίπου, ασθενή από το στομάχι της 20 χρόνια. Έλενε και γινότανε κουβάρι τόσο δά η γιαγιά. Επουδενή λόγω μπόρεσε να γίνει καλά με όλα τα πρακτικά. Για να πάει στο γιατρό δεν είχε. Έβλεπε όμως ότι κάθε καλοκαίρι περνάει κόσμο να πηγαίνει στον Κρουσό, στην Παναγία μας εκεί. Και έταξε κι αυτή, Παναγία μου να με κάνεις καλά και να σου φέρω τα λουριά από το τσαρούσι μου. Δεν είχε τίποτα άλλο να πάει. Να με κάνεις καλά και να σου φέρω τα λουριά από τα τσαρούσα μου. Ξέρετε ποια είναι τα λουριά, είναι τα κορδένια που λένε, που λένε το τσαρούσι. Αυτό το τάμα. Η γιαγιά έγινε καλά το ίδιο βράδυ. Καταλαβαίνετε τώρα τι χαρά του. Εν τω μεταξύ, μέχρι που να έρθει ο χρόνος 23 Αυγούστου να πάει στο πανηγύρι εκεί πέρα που πηγαίνει, περνάει ο κόσμος, να μπει και αυτή μέσα να πάει, γιατί δεν ήξερε πού να πάει. Τελειώνει σαν οικότες. Κάποιος πήγε στο χωριό και έμεινε το καλοκαίρι εκεί και πούλησε μερικό γάλα και μάζεψε λίγα χρήματα. Και σκέφτηκε να τροποποιήσει το τάμα. Βρήκε ότι είναι πολύ ευκαιρές να πάει τα γορδόνια από το τσαρούσι. Να πάει τώρα τα λουριά από το τσαρούσι. Και αγόρασε από έναν πραγματευτή μια εικονίτσα μικρή, αρβατιλάτικη βέβαια, αλλά γιατί μεγάλο πράγμα,
να πάει αυτό το τάμα να ευχαριστήσει την κυρία Θεοτόκο για αυτό που της έκανε. Πράγματι, μαζί με τον κόσμο αυτά, επήγε και αυτή, προσκύνησε αυτό το τάμα της εκεί πέρα και επέστρεψε. Αλλά το βράδυ που επέστρεψε, ξαναρρώστησε το ίδιο και περισσότερο. Καταλαβαίνετε, έπεσε κάτω δύο λεγόμενων από τα κεραμίδια, αν όχι απευθύνεται. Άρχισε να σκέφτεται τώρα και αναζητά την ευθύνη. Τι έκανα, γιατί μου πήρε τη χάρη. Εγώ ό,τι είχα υποσχεθεί έφερα και καλύτερο από όλοι. Και παρουσιάζει την Παναγία μας και τη λέει, και αφαίρεσα την ίασύν σου μέχρι που θα φέρει το τάμα σου. Εγώ δεν έχω ανάγκη από εικόνες. Θα φέρει τα λουριά από το σαρούχι που μου έταξε. Και ξαναβρήκε τρόπο η γιαγιά να πάει τα λουριά από το σαρούχι. Και ξαναέγινε καλά η γιαγιά. Και πέθανε καλά, περίπου 95 και 15 χρόνια ακόμη. 15 χρόνια έζησε ακόμη. Δεν είναι θέμα λοιπόν ότι έχει ανάγκη να πάει ο ασθενής ο Α ο Β να εκκληαστεί εκ μέρους του Θείου. Όχι, αυτό έκαξε, να είσαι συνεχή σε αυτό που έκαξε και να μην πλανηθεί. Τελευταίως έμαθα ένα άλλο περιστατικό και περιμένω να δω την εξέλιξη αυτού. Ένας πρωιμερό ρωτά σε μια ασθένεια της γυναικός του, σπανία ασθένεια που επουδενεί λόγω κανένα γιατρό δεν ξέρει ζωή, έκαξε στην Παναγία του Κίνο να την κάνει καλά τη γυναίκα του και να την πάει με πανί, με τη βάρκα, στην Τίνο. Για παραδόξως σκέφτης των κυρίων ιατρών, έφεσε εκεί, άμα σας χρειάζεται κανείς ζήτησε μαζί μας, υπάρχει σαν σαφήρα σε αυτήν την περίπτωση τώρα, σημερινή 20 ημερών 30. Να δω τώρα, τι είναι τρόπο αυτός ο άνθρωπος, θα την πάει με πανί, στην Τίνο. Είναι δύσκολο να το επιτύχει κανείς. Με μια βαρκούλα με μοτέρ το καταλαβαίνω. Αλλά να βρεις ούριον καιρόν, πάντοτε το πανί σου να παίρνει, να φτάσει εκεί είναι λίγο δύσκολο. Όμως πρέπει να πραγματοποιήσει. Ο δεξιός δεσμός θα αναρχίσει να έρχεται. Θα έρθει και θα έρθει. Θα έχει την δύναμη όμως να τον νικήσει. Διαφορετικά, δεν ξέρω αν του Άρη την χάρη και επιτρέψει ξανά ασθένεια, αλλά θα χάσει τη ζωή. Θα βρεθεί με τον μένα. Που θα εγώ το πιστεύω θα είναι κατορθωτό. Εάν το αποτολμήσει, θα είναι κατορθωτό. Εδώ διασχίζουν ωκεανούς με ένα πανάκι. Θα του βοηθήσει η Παναγία και θα πάει. Όλοι λοιπόν άνθρωποι λέγω από δεξιούς λογισμούς με τη λογική τους με. Πολλές υποσχέσεις που έχουν δώσει σε δύσκολες στιγμές της ζωής των και έλαβαν το αιτούμενο, το ποθούμενο, δεν το πραγματοποίησαν και παραμένουν μέχρι σήμερα. Λάβουν σοβαρός υπόψη ότι υπεσχέθησαν, ότι έταξαν. Μα είναι το δύσκολο στιγμή, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή πίστεψε ότι υπάρχει κάποιος δυνατότερος. Πώς τώρα τον βγάλει, αδυνατότερος. Διότι αν είναι πράγματι δυνατότερος, απόδειξη είναι ότι σου έδωσε αυτό το οποίο ζητούσε που δεν μπορούσε να σου δώσει επιστήμη, εσύ ο ίδιος να το λάβει το χρήμα, ο χρόνος, κανένα. Πώς σήμερα το παραγνωρίζει και δεν πραγματοποιείς εκείνο το οποίο. Τα γνωστό, ο οποίος είχε υποσχεθεί να πάει γονάτι με τα γόνατα στην Παναγία Σκίνο από το Μουράγιο στην Εκκλησία. Να επιστρέψει μόνο από την Αλβανία, πέρα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Και θαυματουργικό και σώσει το επαναλαμβάνουμε σήμερα. Και μέχρι σήμερα έχουν περάσει περίπου 35 χρόνια και δεν έχει πραγματοποιήσει. Δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Είναι χίλιες άλλες δύο περιπτώσεις που συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι που άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τάξει άλλα πράγματα. Άλλοι έχουν προσπαθεί να γίνουν κληρικοί. Γιατί τα βρήκαν ωριμότερες σκέψεις, δεξιές σκέψεις. Μόνο κληρικός ευχαριστεί κανείς τον Θεό. Αν γίνει ένας χριστιανός, εάν γίνει ένας οικογενειάρχης χριστιανός και βγάλει χριστιανά παιδιά και κάνει δεν είναι καλύτερο, γιατί να πάει να γίνεις κληρικός ή γιατί να πάει να γίνεις μοναχός. Και χίλιους άλλους δύο τρόπους βρίσκει να μην πραγματοποιήσει το τάμα. Αν δεν βάζει κανείς το Δευτερονόμιο θα βρει πολλές περιπτώσεις εκεί. Δεν είπε κανένας λέει να τάξει.
δικό σου δεν ήτανε, εσύ είπε σκέφτη. Και τελείωσε κανείς, όχι, τώρα θα πραγματοποιήσει. Αλλά ζητούν λοιπόν να βρουν δικαιολογίες πολλοί. Εξαφορμή δεξιών άλλων λογισμών. Η υπόθεση είναι σαφής. Δεν χωράει η συζήτηση. Έφτωσε και απέβοτε κυρίως το θεόλμον. Οι μανάδες να προσέξουν τι έχουν τάξει. Οι νεαροί, οι νεαρές, οι σύζυγοι, οι κύριοι κλπ. Ό,τι έχουν υποσχεθεί, ο Θεός το ζητάει. Για λογαριασμό δικό μας. Να πάψουμε εμείς να είμαστε ψεύτες, να είμαστε ανακόλουθοι. Για να ξεφύγουμε εμείς από εκεί που μας έχει πιάσει ο Σατανάς και μας κρατάει εκ των δεξιών. Πολλοί, αν θα αναζητήσουν να βρουν τη δυσδαιμονία της ζωής των, ίσως τη βρουν σε κάτι που είχαν υποσχεθεί και το πραγματοποίησαν. Ή συγχωρούσαν έναν άλλο δρόμο. Πάντοτε θα φωνάζει η φωνή αυτή που φώναζε του Ιωάννου του Προδρόμου. Ούτε έφτες. Αυτό που έκανε δεν σου συγχωρείται. Περιμένει την πραγματοποίηση. Γι' αυτό αν ανοίξει κανείς το πηγάδι και βρει εκεί του μεγάλου βασιλείου κατοχογείου που καταπιάνεται με αυτά τα πράγματα, θα βρεθεί πολύ δύσκολα. Και έχει ανάγκη μεγάλου διακριτικού ανθρώπου για να μπορέσει να αναπαυθεί. Διότι δεν μπορεί να αναπαυθεί όταν είναι ένοχο έναντι της συνειδητεώς του και έναντι του Κυρίου και των νόμων του Κυρίου. Εάν πάλι, βέβαια, ο Σατανάς έχει πολλούς τρόπους τον άνθρωπο να τον βγάλει, δηλαδή θα πει κανείς εγώ είπε σκέφτη και το πραγματοποίησα. Πρόσεξε, και αν το πραγματοποίησες αυτό που είπε σκέφτη, δεν θα σ' αφήσει ήσυχο ο Σατανάς. Έχει τέχνη, έχει εμπειρία, έχει κακία, έχει μύθο. Και θα φροντίσει παντού θέλει να σε βγάλει. Να σε βάλει πάλι στο χέρι το δικό σου. Θυμάμαι μία περίπτωση. Συνήθισα μία κοπέλα. Εγγράμματον. Όταν λέω εγγράμματον εννοώ διπλωματούχο. Αυτή είχε υποσχεθεί να γίνει καλογραία. Όμως εκ των υστέρων από διαφόρους εκεί συγγενείς κλπ. Δεν έγινε καλογραία. Άκρη καιρού δεν έγινε. Έβγαινε στον κόσμο. Επήρε δίπλωμα, άρχισε να εργάζεται. Όμως δεν μπορούσε να αναπαυθεί. Επίσης στο σταυροδρόμι μου. Μιλήσαμε την υπόθεση. Την έδωσα επιτάπητος όπως ακριβώς υπάρχουν στα χαρτιά γραμμένα, όπως βρίσκουμε στην εμπειρία των πατέρων και ό,τι λέγει το ιερόν πηγάδι. Την έφερα αντιμέτωπον της συνειδητεώς του και του νόμου του Θεού. Την αλήθεια ότι τα εγκατέλειψε με λίγο καιρό και έφυγε και πήγε σε μοναστήρι. Ενδυνόμαι όμως ότι είπα το εξής. Πρόσεξε. Και εκεί που θα πας, δεν θα πας. Αυτός που έχει τη δύναμη να σε κρατήσει 14 ολόκληρα χρόνια, μακριά από την υποσχεσή σου, αυτός θα έρθει κοντά. Θα πάει πρώτα από σένα εκεί. Μα τι μπορεί να μου κάνει, μου λέει εκεί που θα πάω. Λέω, θα σου κάνει κάτι που δεν το περιμένει. Τι. Θα σου πει εκεί που θα πας, ότι εσύ δεν άκουσες να έρθεις εδώ. Αυτές είναι αγράμματα. Είσαι γραμματισμένοι. Να πας σε ένα άλλο μέρος, το καταλαβαίνω. Να φτιάξεις κάτι δικό σου, να γίνεις ηγουμένη εσύ και να μορφώσεις ότι άλλους, το καταλαβαίνω. Αλλά να μείνεις όμως μαζί με αυτές που γκρινιάζουν μεταξύ τους, που δεν ξέρουν το ευχαριστώ να το πούνε μερικοί και το συγγνώμη μπαρντών. Πού να πας εσύ. Δεν πιστεύω να φτάσω μέχρι εκεί και έφτασε μέχρι εκεί. Και έφυγε από το μοναστήρι. Μην να μένει να ζήσει μαζί του. Και ξαναφύγει όμως το μοναστήρι. Και τώρα ειρηνεύει. Και πήγε τι, πώς πήγε λέτε, ξέρετε. Να σας το πω πώς πήγε, να το έχετε και πώς. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς. Δεν το βρίσκουν καλό το περιβάλλον του γραφείου. Δεν βρίσκουν καλό το περιβάλλον της δουλειάς. Δεν βρίσκουν καλό το περιβάλλον, ξέρω εγώ πού θα πάνε. Ή στο μοναστήρι ακόμα, δεν ξέρω πού θα πάνε. Θέλουν να βρουν αγγέλ. Και τι, αν είναι κακοί οι άλλοι, γιατί να πάρεις και να μην δώσεις, το καταλαβαίνω. Δεν είναι γραφικό το μακάριον εσύ διδώνε ή λαμβάνει. Γιατί εσύ πά να βρεις για να πάρει, να βρεις αγιασμένους και να μην δώσεις εσύ. Και τι, που ξέρεις αν ο Θεός θέλει εσένα εκεί με την αρετή σου, με την υπομονή σου, με την προσευχή σου. Να προσφέρεις αυτούς και ταυτοχρόνως εσύ να γίνεις καλύτερο. Διότι να γίνεις με τους ανωτέρους σου καλύτερο δεν έχει αξία. Έχεις φυσιολογική διαβάθμιση. Το να γίνεις με τους κατωτέρους που καλύτερος τότε είναι μεγάλη αυτή. Τι
υπενθύμησα λοιπόν, φιλικό το τρόπο βέβαια, αυτό που έγινε στην Κιβωτό. Θα εσώζονται στην Κιβωτό οι άνθρωποι αυτοί, εάν δεν έκαναν την υπομονή και ανεβεβαίνονται ότι ταπείνωση να συγκατοικήσουν μετά των ζώων έξι ολόκληρη φύλλα. Μέση βρώμα, μέσα μου γκριτό, από τα θηρία κλπ. Έζησαν όμως έξι ολόκληρους μήνες. Και έτσι εσώθηκαν και βγήκαν οι θαναπτικοί μου. Διαφορετικό θα εχάμονται. Έτσι είναι και εδώ. Μεταξύ θηρίων είναι αυτά. Τι βοτό είναι. Τι ήταν άντια, λυζητούμε. Άλλοτε ο κακός πάντοτε γίνεται αιτία να παρασυρθείς. Είναι λάθος αυτό. Κακός γίνεται αιτία να γίνεις ακόμη καλύτερος. Δεν ξέρετε από αυτό, εξαρτάται από μένα. Διότι κοντά στο κακό θα γίνω καλό. Πολλοί ζητούν καλού για να γίνουν καλοί να γιάσουν. Θέλω να γιάσω, δεν με αφήνουν. Ποιο το κάνει το πράγμα. Αυτοί που δεν θα αφήνουν, αυτοί δεν θα γιάσουν. Εάν εσύ θέλει να γιάσουν. Αλλά αυτό δεν το προσέχουμε και ζητούμε πάντοτε αλλιώ. Όταν λοιπόν συζητήσαμε αυτό το θέμα, πώ μου λέγω, εάν τα παιδιά του Νόε, ή ο κύριο Νόε και η κυρία Νόε, έλεγαν στον Θεό, εμεί δεν καθίμεθα με αυτά τα ζώα εδώ μέσα. Με τους κοκοδίλους, με τις βρωμιές κλπ. Γιατί δεν νομίζω να έχετε τη γνώμη ότι υπήρχαν τότε αρώματα και υπήρχαν μάνικες και υπήρχαν απορρυπαντικά και πλένανε την... Καταλαβαίνετε τι βρώμα και δυσοδεία ήταν. Όμως εκάβουσαν αγωγήσεις μέσα εκεί μαζί. Και σώθηκαν. Και εσύ λοιπόν μη πλανάσαι και μη σε βγάζει ο λογισμός να φύγει. Διότι όταν σε βγάλει εκ του τόπου σου, θα σε βγάλει και εκ του τρόπου σου. Αυτό γίνεται, έτσι λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Όλοι λοιπόν άνθρωποι δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα. Και είναι δυστυχείς και ξεγελάνται και εκεί που πηγαίνουν εκ των υπέρων, γιατί νομίζουν ότι πραγματοποίησαν αφενός, εφόσον δεν ριζόπιασαν αφετέρου. Σκεφτείτε λοιπόν, αναλογιστείτε, εξετάστε τον εαυτό σας, μήπως έχετε μπλεχτεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Καταλάβατε. Και είναι μια ευκαιρία να εξετάσω καθένα εφόσον αναπνέει ακόμη το σώμα, είναι εγγύηση από τον Θεό ότι περιμένει να τακτοποιήσουμε εκείνα τα οποία για τον Α ή Β λόγο δεν έχουμε προσέξει μέχρι το σήμερα. Θα περάσω σε μια άλλη σκέψη που πάλι και σε αυτή τη σκέψη εργάζεται ο δεξιός λογισμός και πολλούς τους έχει κρίνει. Και όπως σας έχω πει και άλλοτε, ο δεξιός λογισμός σκοπό έχει να βλασφημίσει ή αμέσως ή εμέσως τον Κύριο. Και βλασφημόταν να πει βλάψε την σύνη. Ότι δεν είναι προνοητής, ότι δεν είναι αγαθός, ότι. Αυτό το σκοπό έχει ο δεξιός λογισμός. Να μεταβιβάσει την ευθύνη. Να σταθώ στο θέμα της ασθενείας. Που απασχολεί ασφαλώς εαυτούς και αλλήλους. Έρχεται, διότι εγώ θρησκεύω για παράδειγμα και μου πετάει τον πόντο του μέσα στο νου μου και μου λέει γιατί εσύ να αρρωστήσεις. Να αρρωστήσω αμαρτωλός το καταλαβαίνω. Να αρρωστήσω εκείνος τον βλασφημάει το καταλαβαίνω. Εσύ όμως που από το πρωί μέχρι το βράδυ το ξέρεις το όνομά σου. Εσύ που προσθέσεις, που εξομολογήσεις, που νηστεύεις, που τεκνοποιείς, που κάνεις το όνομα του. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Και γιατί εκείνοι ότι τον βλασφημούν, δεν πιστεύουν, δεν εκκλησιάζονται. Δεν αφαίνουν ποτέ. Τι πάνε όλα καλά. Έχουν υγεία, χαρά, βλέπια, το πρωί μέχρι το βράδυ, κρουαζιέρες κλπ. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Χρειάζονται φρένα υδραυλικά στο σημείο αυτό. Αυτοί είναι λογισμοί, όχι μόνο των ασύρων, γιατί εμείς είμαστε άσχερα, των δυνατών ανθρώπων. Ο Δαβίδ έφτασε σε σημείο να παραπονεθεί στον Θεό για αυτό το πράγμα. Γιατί του λέει η αυτιά σε δεις ευτυχούς. Δεν ακούς, δεν βλέπεις, εσύ δεν έφτιαξε τα αυτιά, εσύ δεν έφτιαξε τα μάτια. Δεν βλέπεις αυτούς οι οποίοι σε υβρίζουν, δεν σε πιστεύουν. Γιατί. Ο Ιερεμίας γράφει και αυτό το παραπονό του στο 10ο κεφάλαιο. Λέγει σε ένα μέρος το εξή. Γιατί η ερώτηση των ασεβών ευωδούσε. Γιατί ευημορούσε πάντε οι φερόμενοι απίστω. Εσύ σα αυτού, μάλιστα ελιτόπισαν,
αυξάνους μάλιστα καρποφορούς. Γιατί είναι παράπονο αυτό πολλών ανθρώπων. Δεν ξέρω αν είναι και δικό σας. Όπως και πολλές φορές ερωτούμε τι έκανα εγώ στο Θεό ή για άλλους. Γιατί αυτό. Να ρωτήσω εγώ, λέμε από ταπεινολογία, το καταλαβαίνω, είμαι αμαρτωλός. Αλλά να ρωτήσω πάνω εγώ προς παραδείγματι που εργάζεται στο αντέρι του Θεού, γιατί ο Θεός δεν τα κάνει καλά. Είναι λογισμοί αυτοί εκ των δεξιών. Δικαιολογημένοι δε, εκ μέρους μας, ότι ο Θεός έχει κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθη ο Θεός. Ο Θεός γνωρίζει τι κάνει. Και γιατί τον Α μακροθυμεί και γιατί του άλλου του σφίγγει τα λουριά κατά κάποιον τρόπο. Είναι σοφία. Είναι εκπαίδευση. Είναι χρόνο. Είναι αγάπη. Θα σας θέσω ένα ερώτημα, το οποίο το ξέρω από το σχολείο. Μέσα στις πολλές παραβολές που μάθαμε στο σχολείο, εμάθαμε και την παραβολή του αφρόνου του άφρονου πλουσίου. Λέει λοιπόν εκεί. Πλουσίου κοινό εφόρησε η χώρα. Άδικος ο Θεός. Αφού να πάρει να δώσει το πλούσιο. Να εφορήσει ενός φτωχού, το καταλαβαίνω. Να εφορήσει όμως ενός πλουσίου, είναι άδικος ο Θεός. Δεν μπορεί να το πιάσει. Το να το πιάσει τον άνθρωπο από τα αυτοί. Έχει τη γνώμη ότι πάντοτε τον γυρίζει πίσω και τον κάνει πιστόν. Για διαβάστε το 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως να είδε τι λέει. Όταν σε χτύπησε με πληγά, αυτοί λέει οι δάντες από τη γλώσσα τους και εβλαστήνησαν το Θεό. Και θυμάμαι σας το είχα πει και μια άλλη φορά αυτό το πράγμα. Όταν έγινε ο σεισμός της Κεφαλονίας, έγραψα σε μερικούς εκεί και μεταξύ σε ένα φίλο μου που είχα γνωρίσει ασθενή του Σωτηρία. Τι γίνεται. Οικογενειάρχη, καλό. Και μου απαντά το παιδί και μου λέει. Δύο σπίτια είχαμε, κύριε Παναγόπουλε, όπως ξέρεις, όπως του έλεγα Σωτηρία που είμαστε. Σήμερα όμως βρισκόμαστε κάτω από μια τέντα, από ένα πανί. Έχουν το παιδί. Το θέμα μου λέει δεν είναι αυτό, ούτε λυπούμε για αυτό το πράγμα ότι βρίσκουμε έτσι. Θα ξαναφτιάξουμε το σπίτι. Εκείνο που με στενοχωρεί είναι ότι ο πατέρας μου και κάτω από τη σκηνή πλατινεί ακόμη το Χριστό. Καταλάβατε. Πλουσίου κοινός λέει φόρησε η χώρα. Ξέρει αυτό γιατί. Θα σου δώσω τόσα να μην έχει που να τα βάλει για να αναγκαστεί να δώσει. Να νιώσει τη χαρά του δίνει. Το καταλαβαίνουμε. Το λέω αυτό για μερικούς και για μερικές κατεξοχήν. Αχ να του δίνει μια αρρώστια του άντρα μου, αχ να του δίνει ένα σκαμπίλι, αχ. Δεν ξέρει αν πρέπει να του δώσει σκαμπίλι ή να παραχωρήσει ασθένεια. Αν γίνει ακόμη πιο σκύρο σε πεταχτεί από το παράθυρο έξω. Είμαστε αδιάβαστοι. Και φτάνουμε στο σημείο με τους δεξιούς δίθεν αυτούς αγαπητούς λογισμούς όταν μας χρησιμεύσουν να επιστρέψει ο κόσμος πίσω η δική μας κλπ. Φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε στο Θεό και να τον συμβουλεύουμε. Γιατί και μας έχουμε και εμείς γνώμη. Είναι πολύ αστείο αυτό και πολύ εγωιστικό να το πιστεύει ο άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα. Άλλωστε να γνωρίζετε ένα πράγμα, ότι ο Θεός δεν συντηρεί, δεν λύνει η υγεία, είναι ο άνθρωπος τον προσέχει τον Θεό και τον σέβεται. Του τα αφαιρείται ορισμένες φορές. Είναι σατανική η σχέση να πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι συναλλάκτης πραγμάτων με τον άνθρωπο. Του δίνει για να του λαμβάνει. Αυτό το υπενθύμησε ο διάβολος στο Θεό. Όταν μιλούσε περί του Ιώβ, του είπε ότι ο Ιώβ δεν σε σέβεται μάτια. Έχει λόγου, συμφέρον και σε σέβεται. Τον φρουρείς, γι' αυτό σε σέβεται. Πάρε το χέρι σου από εκεί να τον πατάξω, για αλήθεια δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Αλλά παιδί, εκ των υστέρων ο Θεός δεν εσέβεται τον Θεό διότι τούλιδε, αλλά διότι τον εσέβεται γι' αυτό ο Θεός του έδιδε. Δεν προηγείται το δίδυν του Θεού, αλλά ο σεβασμός, η αγάπη του Ιώβ απόδειξη είναι και όταν του έφυγαν από τα χέρια και η οικογένεια και τα χρήματα και τα ζώα και τα πάντα και πάλι δεν ευλαξίμησε. Και λοιπόν, μην το ζητούμε από ανθρώπους.
μην το ζητούμε από τον Θεό και μην πολυθυμίζουμε από τον Θεό. Ό,τι επιτρέπει να το δεχόμαστε. Συνέβη κάτι. Θα το συζητήσω με τον εαυτό μου. Γιατί, τι θέλει να με διδάξει, γιατί με πιάνει από το αυτή, γιατί επίσης τη αυτή, τι θέλει να μου υπενθυμίσει, πού χωλένω και παρακαλώ να το διορθώσω. Εάν βρω δεν χωλένω πουθενά, τι είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένου. Εάν βρω ότι χωλένω να διορθώσω για τον λόγο τον οποίο επέτρεψε την πέδε στην αυτή. Το πέμπτος αυτό, την αποτυχία αυτή, το άλλο, την άλφα δυστυχία και ούτω καθεξής. Μην κατηγορήσουμε ποτέ ούτε τον Α ούτε τον Β κατ' εξοχήν δε το Θεό. Ο Θεός θα κάνει πάντοτε καλά. Και δεν μπορεί να μπει το δικό μας το μυαλό. Μην σκέψουμε να ανοίξουμε το στόμα ποτέ. Αγελαστούμε την πρόνοια του Θεού και την αγάπη του Θεού. Θυμάμαι κάποτε εργάζεται ένας νέος πολύ ευθερής νέος σε ένα μεγάλο καράβι εμπορικό. Οι γονείς του ήσαν βέβαιοι ότι το παιδί αυτό με την πίστη που είχε στο Θεό δεν θα πάθει ποτέ κακό, έστω και αν αφανιστεί το καράβι. Όμως κάποτε φτάσαμε στο σημείο να δυσαρασιθούμε το Θεό. Λαμβάνουν ένα τηλεγράφημα από τη Νέα Υόρκη ότι το παιδί βρίσκεται με σπασμένα και τα δύο του πόδια στη Νέα Υόρκη. Κατεβαίνοντας από το επάνω απαρτιμάν του καραβιού προς τα κάτω και όπως είναι κάθετες τελείως κατακόρυφες οι ΕΠΕΣ, γλίστρισε και έπεσε και έσκασε τα δύο του πόδια. Έπαθε τέτοια δεζημιά που παρότι το μεγάλο το καράβι και είχε μέσα ολόκληρο νοσοκομείο, δεν μπορούσαν να το πάρουν μαζί του παρά παρέμεινε εκεί πέρα. Όταν είδε τηλεγράφημα εδώ, αυτή των τραυματισμών αυτών και τη ζημιά αυτή την εξέλαβε ο θάνατον. Δεν πίστευαν καταρχάς ότι είναι έτσι, αλλά μας το ρίχνουν λίγο-λίγο, το παιδί πέθανε και λοιπά. Άρχισε λοιπόν η κατηγορία του Θεού, γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό το παιδί που τόσο πιστεύει να πάθει αυτή τη ζημιά ή να πέθανε ή να έχει πάθει αυτό το πράγμα που θα μείνει ανάπηρο ή θα μείνει πολύ καιρό στο κρεβάτι μέχρι που να γίνει καλά. Πέρασαν περίπου 10 ημέρες. Το παιδί στο νοσοκομείο, ξανατηλεγράφησε από το νοσοκομείο να τους κάτω ησυχάσει, με αποτέλεσμα να πιστέψουν αυτοί ότι πράγμα το παιδί. Αλλά η πικρία κατ' εξοχήν της μητρός είχε στραφεί εναντίον του Θεού, γιατί ο Θεός έτσι συζητήσε. Το καράβι τον άφησε να θεραπευτεί αυτό και ξεκίνησε να κάνει το υπόλοιπο του δρομολογίου. Την άλλη μέρα ξαναχωρήσεως από τη Νέα Υόρκη, το καράβι έπιασε φωτιά και εκάηκε άχθαντρο, δεν έγινε σε κανέναν. Όταν είδαν στα εφημερίδες ότι το καράβι εκάει, τότε κατάπιαν κάτω δηλεγόμενο τη γλώσσα. Τότε προτίμησαν να έχουν το παιδί τους με σπασμένα πόδια με πατερίτσες, παρά απετρακωμένο ή να το έχουν φάει οι καρχαρίες των ελληνικών. Στέλνει ο άνθρωπος. Μη δεν. Μη δεν είσαι δαστηλό. Φιλοσόφησε σκέψη. Εξήτασε. Η βάση στον εαυτό σου με ειλικρίνεια και ζήτησε μάλιστα την χάρη. Ζήτησε με γεννητικό φακό να βρει τις λεπτομέρειες που είναι, που κάνει νερά. Υπάρχει πάντοτε υλικό λόγο για να συμβεί κάτι. Αν δεν το καταστρέψαμε ήδη πολλές φορές, αν δεν είμαστε εμείς η αιτία πολλές φορές. Όταν υπήρχε η ΤΑΕ ακόμη, στην πρώτη Ολυμπιακή στενβά, ο Θεός σε μία χείρα είχε αφήσει ένα κορίτσι. Πολύ όμορφο και πολύ καλλίγραμμο. Και οι διάφοροι συγγενείς την προέβαλαν ότι αυτή πρέπει να γίνει καλλιτέχνη. Ότι πρέπει να βγει στην οθόν. Ότι αυτή πρέπει να συγκινήσει κόσμο, να φαγηνεύσει κόσμο και να φέρει και πολλά δολάρια. Και πώς αναπευθύνθηκε από εδώ από των καλών τεχνών τη λεγόμενη σχολή, έφερε με υποτροφία για την Ιταλία. Θα πάει εκεί για 2 χρόνια. Και να γυρίσει, καταλαβαίνετε. Έτοιμα τα πάντα, την άλλη μέρα το πρωί θα έφυγε από το ελληνικό. Χτύπησε το ρολόι το πρωί, αλλά αυτή η Ευρώπη παράλληλα στο κρεβάτι. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε.
Μητέρα άρχισε να κατηγορεί από τον ουρανό μέχρι τα κατάλαβα τη γη. Να βλασφημεί τους πάντες και να καταράτε τους πάντες. Δεν έβλεπε μέσα χέριο του Θεού. Δεν έβλεπε μέσα το χέρι του Θεού. Δεν έβλεπε το λάθος της και πού ως το παιδί είσαι καταστροφή κατά 99 και 99 και 99 και 99 και 99% και 100%. Καταλαβαίνετε τώρα, Το παιδί αντί για την ταέ στο ελληνικό, επήγε δίπλα στο ελληνικό στο ασκητήριο του Βούλα. 7 μήνες παράλυτο. Κανένας γιατρός δεν τους βρήκε τύχη. Εκεί πήγαινε μια συντροφιά εδώ, δικά μας. Από τη χριστιανική γωνιά συγκεκριμένα. Και πήγαινε εκεί πέρα και ομιλούσαν. Το κορίτσι άρχισε να ακούει πράγματα τα οποία δεν είχε ακούσει ποτέ. Ότι υπάρχει Θεός και πάει. Στην Παναγία την έδινε η μητέρα να τη φυλάξει καλλιτεχνικές της επιτυχίες. Καλλιτέχνια την έκανε την Παναγία η μητέρα. Απλώς για τη δουλειά της, να την εξυπηρετήσει. Όχι για να την προσκυνήσει. Και άρχισε η κόρη τώρα να έρχεται στον εαυτό της και να βλέπει ότι μπορεί το χέρι του Θεού να το έκανε αυτό το πράγμα αντιγλυκό. Και άρχισε να ομιλεί στη μητέρα η κόρη, πλάγια, αλλά σταθερά, ότι αν μετανοήσεις εσύ και πιστέψεις ότι το χέρι του Θεού με έφερε εδώ, εγώ θα είμαι η θέση να σηκωθώ. Γιατρός δεν ξέρει κανένα τίποτα. Αν σηκωθεί όρθιο, τίποτα. Όλα εκεί. Πέρασε πολύ καιρός ακόμη, θυσίαζε το Πάσχα. Αποτέλεσμα είναι ότι ποιος το πίστευε, ποιος δεν το πίστευε, μεταξύ εγωισμού, φόβου, ανάγκης κλπ. Έδειξε ότι μετενόησε η μητέρα, παραδέχτη και πήγε και εξομολογήθη. Ήταν παραμονές του Πάσχα. Το Σάββατο του Πάσχα, παραμονή δηλαδή, το Σάββατο του Μεγάλο Σάββατο, επήρε ένα κερί και ένα τσουρέκι και επήγε στο παιδί κάτω. Αυτή θα επέστρεφε στα Αθήνα. Το παιδί την περίμενε στην πόρτα. Και αντί να το αφήσει το τσουρέκι και το κερί, το πήρε το παιδί και έγινε ένα σπίτι. Και το εισιτήριο το πήραν Δευτέρα. Την Τρίτη, δεν ξέρω πότε το έδωσε ο γιατρός. Δεν γνωρίζουμε εμείς πώ. Τι φταίνει. Κάτι και φταίνεται. Υπάρχει ειδικό λόγο. Μη σε ξεγελά. Ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτός. Άγιος μπορεί να είναι. Δεν παίζει κανένα ρόλο εάν υποφέρει. Άλλωστε να γνωρίζετε το εξής. Οι πατέρες λέγουν ότι ο άνθρωπος, ο οποίος υποφέρει στο κρεβάτι αγωνίστος, έχει στέφανον μάρτυρος. Και τολμώ να πω, ίσως να είναι μεγαλύτερος ο στέφανος και καλύτερος σε ποιότητα και μάρτυρος ακόμη, εάν η ασθένεια είναι μακροχρόνιος, όμως δεν έχει ψεγάδια. Γιατί ο μάρτυρος, μια, δυο, τρεις ώρες, μια μέρα, δυο, έδωσε σε εξετάσεις. Εδώ στον άνθρωπο έρχεται μέρα νύχτα ο Σατανάς και του λέει, πού είναι ο Θεός. Χρειάζεται μεγάλη δύναμη, μεγάλη υπομονή και μεγάλη ταπείνωση για να απαντά ο άνθρωπος. Και ας λέει, πήγαινε πίσω μου Σατανά. Γι' αυτό παραδέχονται ότι μακροχρόνιος ασθένεια, η οποία είναι όμως με το σώμα δόξα και ο Θεός, έχει στέφανον μάρτυρος. Υπάρχουν στο πλάνο αυτό επάνω χίλιες δύο περιπτώσεις που μπορούν να μιλήσουν. Θα ήθελα για την απόψινή ομιλία, δεν ξέρω τι θα βγάλει άλλη. Να σας διάβαζα ένα δεξιολογισμό ενός Αγίου ανθρώπου, ο οποίος έφτασε μέχρι κοινία σάρου. Και έφτασε στην εκκλησία μας τον περασμένο μήνα, συγκεκριμένα στις 27 του μηνός. Πρόκειται περί ενός Αγίου, ο οποίος είχε, πω να πω, έχει τον ούτως υπήν, στην φιλοξενία. Όμως κάποιος άλλος μπήκε στη μέση και έκανε μια ζημιά μεγάλη. Και σε εκείνον τον αυτό και στον άλλον. Αλλά ο φιλάνθρωπος Θεός και η Θεραγία Θεοτόκου τους επρόλαβε και τους δύο και τους έφυγε. Άφησε όμως
ένα μεγάλο μάθημα για όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να έχουν καλύτερη γνώμη για το Θεό αυτόν. Γιατί η δεξιή λογισμή αυτή είναι η παραπάνω από αυτά που βλέπουμε που μας έχει ο Θεός στο χέρι. Θα σας το μεταφέρω αυτολεκτή και με ορισμένες έτσι ερμηνείες από το συναξαριστή. Και αυτή η μέρα, 27 Απριλίου, ο Άγιος Ευλόγιος ο Ξενοδόχος εν ειρήνη τελειούσε. Ανεχώρησε ποτέ ο Αββάς Δανίλ από την Σκήτινη στη Βαΐδα. Έχουν ο συνοδόν του τον μαθητή του. Ένας Αββάς Δανίλ ονόματι με τον μαθητή του ανεχώρησαν και κατέβηκαν στην Αλεξάνδρεια. Ήτινε ιστάμενοι στην αγορά περίνη και καθόλου την ημέρα ανέμεναν να αποστείλει προς αυτούς ο Κύριος βοήθεια. Στάθηκαν εκεί βεβαιώντας ότι κάποιον θα στείλει ο Θεός να τους πάρει, να τους φιλοξενήσει. Πράγματι, την εσπέρα βλέπουν σε ένα γέροντα κρατούντα φανόν. 90 χρονών είναι το τότε και κρατούσε φανόν. Όσοι θα αναζήσει φτωχούς και ξένοι, γύριζε στα δρύμα, στα παγκάκια κλπ. Και όσοι έβρισκε να μην έχουν που να κοιμηθούν, μυστικούς κλπ, τους έφερνε και τους πήγαινε σε ένα δωμάτιο που είχε και τους φιλοξενούσε αυτός ο ανθρωπάτος. Για να φιλοξενήσει τούτους η συνοικία του. Ως δε είδεν τον Αβάν Δανιήλ, επροσκύνησε τούτον, μόλις τον είδε καλόγερο, τον επροσκύνησε τούτον και κατευθύνησε τούτου του φέρος πλέον. Γάλλο πρόσωπο ο μοναχός, κρατάει το κομποσκύνι, γάλλο πρόσωπο ο κληρικός, ο οποίος κατεβάζει τον ουρανό κάτω και ανεβάζει τη γη στον ουρανό. Έπειτα, αφού τους εκαιρέτησε, τους επήρε μετά τον άλλο ξένων, τον Βενίτορ, είχε μαζεύσει κι άλλους από την αγορά και από τα φαγκάκια, η συνοικία του, όπου έπινε τους πόδας αυτών, κατά την συνήθεια, και τους οφειλοξένησε πλουσιοπαρό. Όσα δε τεμάχια άρτου απέμεναν, έδωσαν εις τους κίνας και τα έφαγον. Ό,τι περισσεύματα από τα ψωμιά. Διότι ούτως είχε τάξιμον, είχε υποσχεθεί να μην κρατεί τίποτα διάβριον. Και αύριο θα φέρει τα δικά του. Μετά δε τον δείπνο, συνομίλουν καθόλου τη νύχτα, ψυχοφελείς, ανταλλάσσοντες λόγους. Ο δε ευλόγιος, εκ της βασίας του κατανύχτεως και ευλαβίας έκλαιε. Αυτός που φιλοξενούσε δηλαδή, από αυτά που άκουγε από τους μοναχούς. Την επομένη, παρεκάλεσε ο μαθητής τον Όσιον Δανίλ να του πει τι σύντο εκείνος ο γέρον, ο τόσον έφλαγρας και τόσον φιλόξενος. Ρώτησε ο μαθητής τον γέρο Δανίλ, τον γέρο Δανίλ. Εδώ Όσιος απεκρίθη, ούτε ως ονομάζεται τέκνον μου ευλόγιο. Είναι λατέρνο, το προκόπος, έχει τα μάρια, πάλι χάρια. Και έχει τάξει την καλή συνήθεια. Νηστεύει όλη την ημέρα. Παρότι εργάζεται τόσο βαριά εργασία. Και όσα χρήματα του δώσουν ως ημερομίσιον, τα εξοδεύει την εσπέρα για να φιλοξενεί, έτσι είδε στους ξένους και τους ξένικα της πόλης. Αυτή την ουδιά. Είναι τώρα εκατοτούτη. Έκανα λάθος εγώ, το είπα 90. Κατά την ηλικία και περισσότεραν ο Θεός του δίδει δύναμη για τα τόσον φιλόπτωχα αισθήματα αυτού και τι ούτων έργων βαρύτα τον εργάζεται. Τάχτην δε την τάχτην κρατεί εκ νεότητός του. Αυτός ανώριζε προς 40 ετών. Είναι σήμερα, το λέει, 40 έτη από όπου ερχόμουν εδώ. Όταν ήμουν νέος ακόμη για να πουλώ το εργότηρό μου. Με φιλοξενούνται πολλές φορές αλλά και άλλους στοχούς μαζί. Με τον τρόπο που εγνώρισες και εσύ. Εγώ δε είδεν εις αυτόν το σάφιν συμπάθειαν και εγενήθην Δανίλ τώρα. Είδε αυτός ο άνθρωπος που κάνει τόσο καλό. Και τι έκανε τώρα. Σκέφτηκε να υπενθυμίσει κάτι στο Θεό.
Ξέρει. Αυτός ο άνθρωπος ένα μεροκάμα το παίρνει και το κάνει θυσία. Γιατί αυτού του ανθρώπου που τα διηγυρίζεται τόσο καλά δεν του δίνει χρήματα να κάνει τόσο καλό να δοξαστεί το όνομά σου? Δεξιός λογισμός αυτός. Κατηγορεί το Θεό τώρα εμέσως. Ότι ο Θεός είναι άδικος και τον αφήνει και παιδεύεται με ένα μεροκάμα. Σε αυτό να τα δώσει τα χρήματα. Τι εφορεί του πλουσίου η χώρα. Εδώ. Του λατώνει η χώρα να εφορεί. Λοιπόν, κάνει έναν όρκο. Κάνει ένα τάμα αυτός. Ακούσε τι τάμα ήταν. Εδεήσει νησέων πολλά σε εβδομάδας νηστεύω. Και με τα δακρύων ευχόμενο. Να δωρήσει πλούτον εις τούτον για να φιλοξενεί τους θέλης. Όταν λοιπόν Βίλτον νήσισε επί 20 μέρες, πέρασαν 20 μέρες και νήσε ο Γιώργο Δανίλ παρακαλώντας τον Θεό και εξυσκήνησε κοιτώμη, είχε πέσει κάτω από την πείνα, αλλά δεν έλεγε την ουσία του, βλέπω έντοξ τον κοινά σε βάσιμον άνθρωπο όσοι νήσε. Τι έχει Δανίλ και αποκρίθη. Εγώ υποσχέθημι στον Δεσπότην Χριστό να μην πάγω τίποτα έως ότου μου επακούσει και πλουτίσει των ευλόγιων για να ευεργετεί περισσότερο του τόπου. Τι θα παίρνει αυτήν. Δεν λύω την ουσία μου αν δεν δώσεις λεφτά. Εγώ ξέρω. Καταλάβεις. Μου λέγει τότε ο εμφανιστής. Τι σε ενδιαφέρει σχέδια των ευλόγιων. Εγώ του απαιτήσει. Για να δοξαστεί για αυτού το όνομά σου το Άγιο. Αυτό με ενδιαφέρει. Με το Θεό δεν ενδιαφέρεται, το ενδιαφέρει το Δανείο. Δεν είπε, εάν θέλεις να του δώσω πλούτο, γίνου εγγυητή για την ψυχή του. Ότι ούτω σώζεται και να πράξει ο καθούς επί τιμή. Μου ενδιάσε την ψυχή του. Απάντησε. Τότε εγώ, ο αυξήνετος, υπευθέσουν λέγω, εγώ είμαι χρεός. Για να απολογηθώ για την ψυχή του κατά την ώρα του Χρήστος. Τάστα δε αφού είπε, ελογιζόμην ότι ευρέθημε στην Αγία Ανάσταση του Χριστού, ότι ευρέθη το ναό της Αναστάσεως, έτσι είδε σαν όρο μου, και ήδη νέος εκάζει το ιστολίθον του νήματος. Ιδέ την δεξιάν αυτού ο ευλόγιος. Βλέπει τον πάθο του Χριστού, έναν άγγελο, που ήταν ο ίδιος ο Χριστός και τον ευλόγιο. Τότε ο φαινόμενος νέος είπε, «Συ είσαι πλησίον, ως εγγυήσει τον ευλόγιο». Έτσι, εσύ δεν είσαι που εγγυήσεις αυτόν. Είπε εγώ, «Ναι Κύριε». Και τότε βλέπω δύο νέους, και ήτινε σε πλήρωσαν τον κόρπο του ευλογίου με αργύρια. Τούτο, θα του δώσω λοιπόν. Εκ του οράματος λοιπόν τούτου, συνόησα ότι επίκουσε τη ζωή Θεός μου ο Θεός, διότι με το λίγα την ώρα επληρώθη. Εξεπληρώθη δηλαδή. Τι. Ενώ δηλαδή ο ευλόγιος έκοψε τη λύση κατά την συνήθειά του, χτυπώνει μίαν πέτρα, ήκουσε ήχον κάτω σε ένα αυτή και γύρα τάφη έβρε κούφωμα γεμάτο άγγελων χρυσό. Σε τέσσερα καράτια χρυσά. Ως δε είδε τόσα χρήματα, διελογίζεται ο ούτος τι να τα κάνει και πού να τα φυλάξει. Ως πού να τα ξεδεύσει. Ο άλλος έλεγε δώσου και θα δεις τι θα κάνει. Μόλις τα είδε απλώς δεν τα είχε πιάσει ακόμη. Δεν θα σε βάλει μέσα σε σακούλια, ούτε είχε φέρει ζώα να τα μεταφέρει. Δεν έχει πώς θα τα ξεδεύσει, πού να τα κρύψει. Αυτό το θέμα. Απεφάστε λοιπόν να μεταβεί η Βυζάντια. Αμέσως σκέψη επιτελική. Τα μαζεύει, τα φορτώνει και ξεκινάει για την Κωνσταντινούπολη. Ή να μείνει έως τέλος αγνώριστο, μακριά. Άσους τους φτωχούς, άσους πονεμένους, άσους πλημμένους. Εγκαταλείψε τόσεν τότε την φιλοξενία, παρέλαβε όλα τα χρήματα και φτάσα στην Κωνσταντινούπολη, έδωσε πολλά δωρεά και τον εξήθησαν έπαχον. Είναι το μεγάλη θέση που θα δίνει πολλή εξαιτία των χρημάτων. Αγοράσαζε μια μεγάλη και πολιτική πολυτελή ηχεία, έδια μέρημνος με δόξα και φαντασία πολύ
λησμονήσας όλους διόλου την προτέραν φιλοξενία και την ταπείνωση. Δεν είχε ο Ιησόν ο Θεός διόλου του δίνει λεφτά πολλά. Το πέρα κάνω. Αυτό που έχει. Γιατί μπορεί να το κάνουμε γυμνά του ανθρώπου. Το άλλο έχετε εγγυηθεί. Δώσε και τι σενάριο σένα. Δεξιός λογισμός. Να δοξαστεί ο Θεός. Λες και πρόκειται να με δει παραπάνω ο Θεός. Εάν ο Ευλόγιος έκανε μια μεγαλύτερα φιλανθρωπία. Μετά δύο χρόνους είδαν πάλι ένα όραμα τον Οσάνε Λέων. Ξανά τον είδε. Πόδε αυτού είσαι θείος έσυρε δεδεμένο τον Ευλόγιο. Να είσαι ένας μαύρος και έφερνε τώρα τον Ευλόγιο. Ο διάβολος έφερνε τον Ευλόγιο τώρα. Το είδε καινούργιο όραμα. Εξυπνήσω, αν δεν ήσουν την έννοια της οπτασίας πάσης, το έπλεον λέγω. Είμαι ότι εκόλασα την ψυχή μου με την εγγύηση, την οποία έδωσα ο ανόητος. Απελθόν λέει στην αγορά, ή να πωλήσω το εργό και ερώτησα δια των Ευλόγιων. Τι για να ειδεί, πού είναι ο Ευλόγιος, έχει κάνει έξοδες μεγάλες, τι έγινε τώρα. Τα έδωσε τα λεφτά ο Θεός, έδωσε, δεν ήξερε ακόμη ότι τα βρήκε τα λεφτά και έχει φύγει και πάει στο διδάκι. Μα φαίνεται την αλήθεια ελυπήσιμη και με πολύ μου κόπο και ταλαιπωρία μετέβηνε στην Κωνσταντινούπολη όπου εξέταζαν επιμελόγια τον Ευλόγιο. Έψαχνε τώρα την πόλη να τον βρει. Έβρον την ισία του και ειστάμενος έξω της σύρας βλέπω τούτον εξερχόμενον με τα συνοδεία απείρων υπηρετών και φαντασίαν ανήκαστον. Τότε εξέναξα προς αυτόν που είχαμε νόημα. Κύριε, λέω με φυσίσε κλαμπρότητο να μου δώσεις ολίγη ακρόαση για να συμφω λόγω μυστικό. Έχω κάτι να σου πω. Αλλά εκείνος ουδέν απεκρίσει. Οι δε υπηρέτες και οι δούλοι του με έγιραν ονειδίζοντες. Έφαγε τα οθά. Ούτως έμεινα έξω του παλατίου του 4 εβδομάδες πνιγόμενος χωρίς να δύναμε να του ομιλήσω καθόλου. Πού να τον πλησιάσω. Όχι. Εγώ υπέτησα πρώτης Αγίας εικόνος του Κυρίου με δάκρυα τάφτα δεόμενος. Δέσποτα πολυέλε, νήσω με από την εγγύηση τούτου του ανθρώπου ή επιστρέφω εις τον κόσμο ο άθλιος. Είχα αφήσει και τη μοναχή πολιτεία και θα πάω στον κόσμο, σε παρακαλώ. Κι άφτα πολλά της προσευχηθείς αφεκινήθηνε του κόπου και βλέπω πολύ λαόν στον ύπνο μου και φωνή να ακούω ή της με έλεγε. Η βασίλισσα έρχεται. Και έλθετε πάντες να προσκυνήσετε. Τότε εγώ είχα προς αυτήν πρέσκυνα. Ήσονισε με τον Ζήλιον Έλεος και λύσονε από την εγγύηση την οποία έκαμα δια των Ευλόγιων. Η δε απετρής δεν δύναμε να σε βοηθήσω εις αυτήν την υπόθεση. Μόνο φέρε εις πέρα την υπόθεση. Μόνο να φέρει την υπόθεση εις πέρα. Τότε εξυπνήσω ευρέθην πάλι εις τον πυλώνα. Και όταν εξήρχεται ο Ευλόγιος, έτρεχον ο πιστέ του κραυγάζει να μου δώσει ακρόαση. Ο δε διορός έδρανε προς εμέ και τόσο με έδιρε ότι έμεινα η μηχανή. Τόσο να ανεχώρησα όσοι δυνήσει να αλύσω εις το πλοίο. Κατόρθωσα να ανεβώ στο πλοίο και να φύγω. Για να μεταβώ στη σκήτη. Έχω την ελπίδα μου το Θεό να επιστρέψω τον Ευλόγιο. Ενώ λοιπόν επλέον εις Αλεξάνδρια εκοιμήσει και βλέπω πάλι την οπτασία. Ότι παρευρέθην στην Αγία Ανάσταση. Ο δε ρηθής νέος εκάνει το ιστολίθο του μνήματος και είπε πάλι προς εμένα με βλέμμα άγριον. Άφρον, δεν εκτελείς ό,τι υποσχέθηκες. Εγώ δε έτρεμον ως φύλλον δέντρου από τον φόβο και δεν είναι δυνάμει να ανοίξω το σώμα μου. Τότε προτάσει να με δέσουν. Χείρας μου έπισε και να με κρεμάσουν ως κατάδικο λοιπόν. Τι θέλησα να φανεί από ενέργεια ακριτικότερος και να πλουτίσει τον Ευλόγιο. Μάθε τώρα με την τιμωρία τάξη να μην επιχειρήσει πλέον περισσότερων από εκείνων το οποίο δίνω. Καθώς οι φαίνεται ρε και με εκρέμασαν, είδαν την βασίλισσα των αγγέλων ή την διήγε το μεδόξανα περίγραπτον προς την οποία με ταπεινή λαλιάν και με δάκρυα είπαν. Εσπλαχνίσιμη δέσποινα, το καλέπορον και λύτρωσανε από του Ευλογίου την εγγύηση. Εκείνη τότε μετέβη και αφού εξήγησε τη σπόδα του δεσπότη, τον παρεκάλεσε να μου συγχωρήσει το αμάρτημα. Ο δεσπότης, για τη συγκεφία της μικρός αυτού, μεγάλη δέη της μικρός περνένια δεσπότης. Εδέχτη, υπόνησε με, φυλά του, να μην πράξεις πλέον άλλο τι όμοιον αμάρτημα. Εγώ δε υπόνησε αυτό,
και χωρίς όμοι δέσποτα, ότι εξαγνίας με μάρτυσα, νομίζω ότι ο Ευλόγιος θέλει εσπλαχνικότερος προς το κουζί. Τότε, προστάσουν να με λύσουν, η φόνη της φόνη με γλυκύτητα, η φωνή με γλυκύτητα. Είπαγε εις το κελίο σου, και εγώ θέλω στρέψει πάλι τον Ευλόγιον, την πρώτη του τάξη, του Ευλάβιον. Τάφτα ειδών από την χαρά μου εξύπνησα, και δόξασα τον Κύριον και την Παναγία των Τόπων, διότι με ελύτρωσαν από την εγγύηση να τελειώνω στην κέρα μου στη χάρη. Μετά τρεις μήνες, ο τρόπος τώρα πήγε με τα κυρίες και ο Θεός για να γλιτώσει τον Ευλόγιο. Απέθανε ο βασιλεύς Ιησίνος και ανήλθενε στον χρόνο ο Ιησιανός. Όχι τόσο νεμίζησε τον Ευλόγιο, ώστε ζήτη αφορμή να τον θανατώσει. Όσον για να σώσει τη ζωή του, ενεργήθησε μικρά ημάτια, εγκαταλείψε τον πλούτο του έρημα, έφυγε η Αλεξάνδρεια και ξανά άρχισε και έχω γεννηθάρια για να ξαναζήσει. Και με τα χρήματα αυτά ξανά άρχισε το ξενοδοχείο. Και έτσι κατά αυτήν την έννοια ξανά ήρθαν σε συνάντηση, σε επαφή, το συζήτησαν το θέμα και του αποκάλυψε ο Δανίλ ότι εγώ σε πήρα στο λαιμό μου, διότι είχα τον λογισμό ότι αν ο Θεός σου δώσει και αδική που δεν σου δίνει,